Θα είναι η Τουρκία μέσα. Ένα λεπτό. Θα είναι η Τουρκία μέσα και εμείς θα είμαστε απ' έξω. Σε λίγο το πας τώρα κατευθείαν για Δευτέρα παρουσία. Ότι θα γίνει συντέλεια του κόσμου. Εγώ σας λέω τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδιά. Μόνο τον έμβολα έβαλε. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι... Θα μπερδευτούν και θα ψάχνουν τη Σοφία στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι απεμπλοκή από τον ΝΑΤΟ να αυτοδιαλυθεί. Όταν θα καταργηθούν οι συμβάσεις... Να αυτοδιαλυθεί. Πάρτε και ένα σταυρό. Και κυκλοφοράτε και λένε να λέτε μετανοείτε. Μετανοείτε. Δηλώσεις επί δηλώσεων. Λοιπόν, με ένα σταυρό. Όταν θα, καταργηθούν οι συμβάσεις και τους υδρογονάνθρακες που έχουν υπογραφεί και δεν έχει πάρει μέρος ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πούνε συγγνώμη, δεν σας είπαμε. Που θα φανεί και του υδρογονάνθρακε. Πείτε το κι αυτό. Θα πει συγγνώμη, δεν σας είπαμε ότι. Υδρογονάνθρακε, όταν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Θα πούνε, σε παρακαλώ. Θα πούνε, δεν σας είπαμε ότι θέλουμε δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό, αλλά Τσάβες και Λούλα, γιατί αυτό το έχει πει. Όταν θα φορολογηθεί. Λούλα, ο Λούλα της Βραζιλίας. Αυτή είναι όλη φυλακή, γιατί είναι κρατικές οι πετρελαϊκές εταιρείες. Καλά, δεν μπορεί να φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ επειδή είναι φυλακή, ο Λούλα. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη, Ζωλά. Όταν ερωτήσαμε. Όταν καπνίζει ο Λούλα, το ξέρετε. Όταν ερωτήσαμε γιατί δεν συμφωνείτε να, να κάνουμε τη συμφωνία για τους υδρογονάνθρακες, είπανε γιατί θέλουμε δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό, αλλά Βενεζουέλα και Βραζιλία. Δεν τα λέω εγώ αυτά. Καλά το δημοκρατικό ενεργειακό σχεδιασμό, λέει και μια κουβέντα τώρα παραπάνω. Τι θα πει το Ρουάντα, τι έγινε στο Ρουάντα. Τελειώνω. Άσε. Περίμενε, μισό λεπτό, παιδιά. Πού δεν είναι η Ρουάντα, η Ρουάντα είναι μετά. Το Μπουρούντι. Σου θυμίζω. Σου θυμίζω γιατί εγώ έκανα εξωτερικό δελτίο ότι η Ρουάντα είναι μετά. Δεν έχει έρθει η ώρα τη Ρουάντα. Η Σομαλία είναι άλλη ώρα. Η Σομαλία. Άλλη ώρα. Τώρα είναι Βενεζουέλα. Καταρχήν. Γίνονται και γέννες, πώς λένε. Μπαίνουμε πάνω στα καραβιά. Για να γελάσω. Κάνω πειρατεία. Έλα, τώρα σταμάτα μια στιγμή να τελειώσω. Σομαλία. Στη Σομαλία. Παιδιά, τι θα γίνει τώρα με τον παρεμένο. Δεν σας απαντάει. Σας δουλεύει, δεν σας απαντάει. Και κάνει και παρεμβολές. Κάτι πειρατές στη Σομαλία από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ, κύριε παρεμένο. Σε λίγο θα δημιουργηθεί τη Μαλαισία και που πέσανε τα αεροπλάνα. Δεν γίνεται έτσι. Πού το βάζεις αυτό. Αυτό που το βάζεις. Παρακαλώ. Πού το βάζεις αυτό. Μια άστιγμα όμως να τελειώσει. Για να μιλήσει και η κυρία Ράπτη. Καταλάβατε γιατί σας είπα εγώ. Τα παιδιά θα με αφήσει, Σιλβάνα, σε παρακαλώ. Τελειώνω σε ένα λεπτό. Το πλοίο σου είναι Πασόκ, τι πληρώνει πάλι. Τώρα θα τον σταματήσετε. Ναι, τον σταματάω. Δεν σας έχει απαντήσει σε τίποτα. Το πλοίο στην Ιατρική. Θυμηθείτε την εκπομπή αυτή. Είναι η τελευταία εδώ πέρα σήμερα. Όταν θα καταργηθεί το All Inclusive, γιατί είπαν ότι θα το καταργήσουν, τα έχουν πει όλα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για κανέναν να μην τα ξέρει. Όταν λοιπόν αυτά θα γίνουν, προσέξτε. Το ίδιο λένε και αντίπαλοι σας. Εσείς τα είχατε πει όλα με τα ζάπια και δεν τα κάναμε. Όχι, τα κάναμε τα μισά. Δεν έχω όρεξη, δεν έχω χρόνο. Τα μισά έχουν γίνει. Τα μισά είναι άλλο. Τα δύο χρόνια είναι τα μισά. Είναι μνημονιακή περίοδο. Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάτω στην πλατεία Συντάγματος μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω, οι αντίπαλοι σας. Όχι. Εμείς είχαμε 4 χρόνια και στα 2 κάναμε τα μισά. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι συγκεκριμένο και τελειώνω με αυτό. Επειδή. Τις ουρές τις βλέπουμε, δηλαδή, κοιτάξτε, η Ρωσία γονάτισε και ξέρουμε τι χώρα είναι. Έχει 20% πληθωρισμό. Θα σταματήσει. Δεν μπορώ να πω το επιχείρημά μου. Αυτό που λέει για τη Ρωσία έχει μια αξία. Πήγε ο συγκρούσκη ο Πούτιν και ζορίζεται. Έτσι. Υπάρχει μια ισχύ. Πέσανε πολύ οι τιμές του πετρελαίου. Δεν έχει σημασία γιατί πέσανε. Γι' αυτό πέσανε. Πώς πέσανε οι τιμές. Να δεις πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι τιμές του πετρελαίου πέσανε για να γονατίσει η Ρωσία. Άρα και σε σένα θα βρουν κάτι άλλο να σε γονατίσουν. Λοιπόν, η Ρωσία γονάτισε. Η Βενεζουέλα είναι πρώτη σε αποθέματα πετρελαίου. Είναι στις ουρές για γάλα και διάφορα είδη ανάγκης. Η Αργεντινή έχει 40 με 60% πληθωρισμό. Κανένας πλούσιος δεν είναι στις ουρές εκεί. Είναι μόνο οι φτωχοί σε αυτές τις χώρες. Αλλά όταν θα συμβεί αυτό και τελειώνω με αυτό, ξέρετε τι θα πει ο Τσίπρας. Καλέ, δεν θυμάστε που πήγα στην κηδεία του Τσάβες και καθόμουν στην ουρά. Και όταν προσκύνησα, είπα: τι ωραίες που είναι οι ουρές στη Βενεζουέλα. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τα κοιτάνε όλα με μια ελπίδα. Εμένα μου αρέσαν οι ουρές. Εγώ σας τα έχω πει όλα αυτά. Δεν μπορώ να ακούω Σοφία τώρα. Είσαι μια υπερβολή τώρα. Δηλαδή, λογοτεχνική υπερβολή κάνει. Και ένα κλείσιμο. Και τις ουρές της κηδείας θυμήθηκες. Έχεις να πεις τίποτα για το All Inclusive. Για το All Inclusive έχεις δίκιο. Αλλά δεν διαφωνούν. Δεν πάει το καταλήγει. Έχεις να πεις τίποτα για τους υδρογονάνθρακες. Να πω κάτι. Έχεις να πεις τίποτα για το All Inclusive. Κατεβάσει το κατάλληλο. Ακόμα και τις ουρές στην κηδεία. Εντάξει, για να κλείσουμε με ένα χιούμορ. Θέλω να προσθέσω σε όλα αυτά ότι υπάρχει και έλλειψη αυγών διότι τα πετάνε. Α, καλά. Καταλάβετε. Αυτό τι αστείο. Τα πετάνε και υπάρχει. Πάμε τώρα να πούμε κάτι σοβαρό. Κάνει κρύο στο στούντιο. Πήραμε, λοιπόν. Ακούστε να σας πω.